Το 1970 ο χάλιβας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποτελούσε το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ σήμερα μόλις το 4%. Το αλουμίνιο είναι μια άλλη βιομηχανία στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απολέσει σημαντικό έδαφος εναντί της Κίνας, ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθαρότερη πράσινη ενέργεια. Καθώς οι ΗΠΑ αναβιώνουν τις παραδοσιακές βιομηχανίες, πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στην απόκτηση υλικών και εξαρτημάτων για τις βιομηχανίες του μέλλοντος. Η Κίνα διαθέτει το 76% της παγκόσμιας ικανότητας παραγωγής μπαταριών λιθίου και το 60% των μετάλλων σπάνιων γεών. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 8% των μπαταριών λιθίου στον κόσμο και το 15,5% των μετάλλων σπάνιων γεών. Οι συνέπειες της αποκατάστασης της βιομηχανίας των ΗΠΑ θα ήταν τεράστιες. Η απεριόριστη παγκοσμιοποίηση απέτυχε να βοηθήσει τις δημοκρατίες να ευδοκιμήσουν. Στην πραγματικότητα έχει συμβάλει στην παρακμή τους. Τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς η παγκοσμιοποίηση έχει ενταθεί, οι δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο γνώρισαν οπισθοδρόμηση. Στην Ευρώπη και τη ΗΠΑ η πόλωση και ο ακροδεξιός εθνικισμός έχουν αυξηθεί, με πολιτικά πρόσωπα να υποκινούν ρατσιστικές εξάρσεις, στον απόϊχο της απώλειας θέσεων εργασίας στη βιομηχανία. Η απάντηση δεν θα ήταν ένας ψυχοπολεμικός μακαρθισμός εναντίον των Κινέζων ή οποιοδήποτε άλλου ανταγωνιστού, αλλά η συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και ο έλεγχος των όπλων, υπογραμμίζουν οι ειδικοί.